Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και να καλημερίσω τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη. Καλημέρα. Καλό μήνα να πω. Καλό μήνα να έχουμε. Πάει αυτή η χρονιά, τελευταίος μήνας είναι έτσι. Έτσι περνάνε τα χρόνια, δεν το καταλαβαίνουμε. Περνάνε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Μας πρίσει και οι δύο. Καλά εγώ να σας πρίσω, εντάξει, αλλά και εσύ. Γιατί τα χρόνια τι είναι, αποκλειστικό δικαίωμα. Όλοι το έχουμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, πάμε να κουβεντιάσουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε το καινούργιο σας βιβλίο. Νύχτα με πέντε φεγγάρια. Θα κουβεντιάσουμε αρκετά για αυτό το βιβλίο. Και αυτή είναι και η βασική αιτία της κουβέντας μας. Νύχτα με πέντε φεγγάρια. Το βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Προσπαθούσα να σκεφτώ, να πω την αλήθεια, για αυτή την κουβέντα. Και λέω, θα τον ρωτήσω τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη. Προτάσετε τον εαυτό σας ως συγγραφέα ή ως πολιτικό? Αυτά ποτέ μου δεν τα ξεχώρισα στη ζωή μου από πιτσιρικάς. Ταυτόσημα. Την εποχή που είμαι φοιτητής του Πολυτεχνείου. Πάντα, ας πούμε, πίστευα σε μια πολιτική η οποία έχει μια πυκνότητα ιδεολογική, φιλοσοφική, υπαρξιακή, βιωματική, καλλιτεχνική, αισθητική. Έτσι το αντιλαμβάνομαι πάντα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 30 χρόνια το συγγραφικό μάλλον υπερέχει του πολιτικού. Υπερισχύει, έτσι. Ναι, υπερισχύει. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ή το διανοητικό γενικότερα, διότι δεν έκανα μόνο βιβλία, έκανα και εκπομπές. Είχα μια παρουσία διανοητική. Θα μπορούσε να έχει προκύψει το συγγραφικό χωρίς την πολιτική δράση? Πάντα, μα δεν υπάρχει σε μένα, δεν υπάρχει, από παιδί, ας πούμε. Αυτά δεν χωρίσανε ποτέ. Εγώ είμαι γιος ενός τζαγκάρι, άλλωστε θα δεις την τζαγκαρική, τι ρόλο παίζει στα βιβλία μου, έτσι, ειδικά σε αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Διότι συμβαίνει πολλά πρόσωπα, ιδιαίτερα γυναίκες, να είναι κόρες τζαγκάριτων, υγιή τζαγκάριτων. Όταν λοιπόν είσαι γιος τζαγκάρι, τα παπούτσια τα τυλίγαμε σε παλιές εφημερίδες. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ διάβαζες κλασικά, εγώ έπαιρνα, ας πούμε, το Βήμα, τα Νέα, την Αυγή, την Απογευματινή, την Ακρόπολη, την ξεκοκάλιζα από 7 χρονών. Άρα λοιπόν τότε η πολιτική και η διανοητική εργασία δεν χώριζαν ποτέ, ήταν πάντα μαζί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πούμε στο βιβλίο. Και ως φοιτητής του Πολυτεχνείου που ήμουν, ας πούμε, ακόμα και τα μαθηματικά, θα δεις μέσα στο βιβλίο που έχω κάποιες σκηνές, ας πούμε, τα προσέγγιζα ως φιλοσοφία, ως μια φιλοσοφία των μαθηματικών. Θα έλεγα, επειδή το διάβασα το βιβλίο, θα έλεγα ότι είναι βιωματικό, η συγγραφή είναι βιωματική και νομίζω ότι σε πάρα πολλά σημεία είσαι ο πρωταγωνιστής. Όχι, αφηγητής. Αφηγητής ναι, και πρωταγωνιστής, θα έλεγα. Γιατί απλώς συμβαίνει να έχουν αλήθεια οι ιστορίες αυτές. Δηλαδή την συγκλονιστική ιστορία που δεν την ήξεραν ούτε οι απογονοί της, της Ρουμελίνας Λίνας, της Πόντιας γιαγιάς, η οποία κάνει αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι ξεκίνησε, με το πλοίο του θανάτου στη Μαύρη Θάλασσα και φτάνει. Δεν το ξέρανε ούτε οι συγγενείς της. Εγώ είχα την τύχη. Ο άνθρωπος που μπήκε πρώτος στη Θεσσαλονίκη και απελευθέρωσε τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, να είναι θείος μου. Να είναι από τους έξω ποτάμου οροπεδίου λαστή. Μαρτυρίες από το θείο. Δηλαδή, έχω, ναι, ή μετά έχω δική μου έρευνα. Ή όπως είδες, έχω μια σκηνή με το Φλωράκι που φτάνω σε ένα άλλο συγγενή αυτή τη οικογένεια. Με την έννοια αυτή είναι βιωματικό. Αλλά έχει πίσω του μια μεγάλη έρευνα. Έτσι, και φαντασία βέβαια δημιουργική, αλλά η φαντασία κυλάει μέσα στην πραγματικότητα. Οι ήρωες, οι ηρωίδες κυρίως του βιβλίου μου είναι πραγματικές. Θα μπούμε σιγά σιγά μέσα στο βιβλίο. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να μας πείτε, ούτως ή άλλως τα υπόλοιπα ο κόσμος μπορεί να τα πάρει και δεν θα πούμε, αναγνώστε τα διαβάσει. Γιατί νύχτα με πέντε φεγγάρια? Δεν ξέρω, έτσι. Και όχι νύχτα με πέντε γυναίκες? Δηλαδή μέσα έχει πολύ γυναικείο στοιχείο. Είναι ένα βιβλίο με γυναίκες, έτσι. Και ορισμένες γυναίκες δεν θα τις δεις πουθενά αλλού. Όχι μόνο την πρωταγωνίστριά μου, τη Λίνα, ή τη συγχορδία των γυναικών, Λίνα, Κίτη, Κρίστη, Κατερίνα, Βούλα, ξέρω εγώ. Μια ομάδα γυναικών που έφτιαξαν και εταιρεία, έφτιαξαν επιχείρηση. Θα τα δούμε, ναι. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν θα έγραφα ποτέ αυτό το βιβλίο, έτσι. Δεν θα το έγραφα ποτέ. Δηλαδή την σύγχρονη ιστορία της συγχορδίας αυτών των γυναικών που μέσα στην κρίση διώχνουν τους άντρες τους, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανάξιοι και δημιουργούν ένα, αυτοδημιουργούν, ας πούμε, ένα επιχειρηματικό κύκλο με μεγάλη επιτυχία, μέσα στην κρίση, μέσα στη χρεοκοπία. Θα έλεγα ότι είναι και λίγο κύκλωμα πιστείας αυτό. Και κύκλωμα πιστείας, και επιλέγουν εραστές μακρινούς και μάλιστα διασημότητες. Ναι. Είναι, ας πούμε, μια διαστροφή εδώ. Αυτές οι γυναίκες με μεγάλη επιτυχία διώχνουν τους άντρες τους οι οποίοι αποδείχθηκαν ανάξιοι και κάνουν ένα εγχείρημα το οποίο είναι μοναδικό.
είναι δηλαδή, με επικεφαλή στη Λίνα, αλλά και όλες οι άλλες. Δεν θα έγραφα όμως αυτή την ιστορία. Αν δεν στύχιωνε τα πράγματα, η προγιαγιά, αυτή η Πόντια, η Ρουμελίνα, φαντάσου, τουρκόφωνη Πόντια, από τις Ποντιακές Άλπεις, κάνει αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι. Δεν θα δείτε τέτοια ηρωίδα, ούτε η Άννα Καρένινα, που λέω, ούτε η Έντα Γκάμπλερ, ούτε η Έμα Μποβαρή από τη μεγάλη λογοτεχνία. Είναι μια σπάνια μοναδική που το έφεραν οι περιστάσεις. Οι περιστάσεις το έφεραν να είμαι ο άνθρωπος που έπρεπε να την πει αυτή την ιστορία, αφού δεν άντεχα πια. Δηλαδή αυτοί έρχονταν και ξανάρχονταν στο νου μου όπως μια μελωδία που είναι στα χείλη σου και δεν μπορεί να ξεκολλήσει με τίποτα. Και έπρεπε να τη γράψω. Κύριε Αδουλάκη, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, φέρνω στο μυαλό μου βιβλία προηγούμενα. Ναι. Στα περισσότερα, εάν τα βιβλία σας, αν η γραφή σας δεν έχει μέσα ένα άρωμα γυναίκας, είναι πολύ δύσκολο. Κάτσε. Έγραψα, ας πούμε, το ταξίδι μέλητο στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το σημείο μη. Θυμάμαι βιβλία τερότερες. Το περιλάει το μη στην νιωστή, ας πούμε, ναι. Τα περισσότερα έχουν ένα άρωμα γυναίκας. Είμαι γιος μοδίστρας, αγαπητέ μου. Έτσι, ναι. Και μπορώ να σας πω ότι επειδή είμαι γιος μοδίστρας, έχω ασχηθεί, δηλαδή γιος ζαγκάρι, έτσι, και γιος μοδίστρας, και έχω ασχηθεί από πολύ μικρή παιδική ηλικία στον ψήθυρο των γυναικών, ακούω αυτά που εσείς δεν τα ακούτε. Ξέρω, ας πούμε, τι σκέφτεται μια γυναίκα. Όποια και να είναι. Και τώρα έχω αυτό το ταλέντο, ας το πούμε έτσι. Είναι το μόνο ταλέντο που έχω αποκτήσει στη ζωή μου. Δηλαδή, έχω μια αίσθηση της γυναικείας ψυχανάλυσης. Mm-hmm. Ναι, θα μου πείτε τι λέει τώρα αυτός ο κοντός, ας πούμε. Ξέρει από γυναίκες. Δεν έχει σημασία. Αλλά πράγματι, ακόμα και στο βιβλίο Το Ταξίδι Μέλητος του Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι, που ήταν ένα εμβληματικό βιβλίο, ή άλλα που έχω γράψει. Ή του Μίκη, ο Σαλός Θεού που κάναμε πέρσι. Είναι γεμάτο από γυναίκες. Μα γι' αυτό σας λέω την ώρα που το διαβάζω. Η ζωή είναι αυτή. Δεν μπορεί να γράψει ο κύριος Αδουλάκης χωρίς άρωμα γυναίκας. Ναι, αλλά έχω γράψει μεγάλους άνδρες. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο το έγραψα υπό ένα εκβιασμό κατά κάποιο τρόπο. Μένω σε αυτό. Μένω λοιπόν στη νύχτα με τα πέντε φεγγάρια, αυτό που έχουμε εδώ. Ξεκινάει το βιβλίο και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ο Μάνος, ο φίλος της Λίνας, ο οποίος δηλώνει: δεν με άγγιξε η χρεοκοπία, τη χαμένη δεκαετία έκανα έρωτα. Έτσι. Ζούσα μια σπάνια σχέση, λέει. Ναι. Μιλάς για το τότε ή ταυτίζεις το τότε με το τώρα. Τώρα. Η δεκαετία είναι η τωρινή. Η τωρινή δεκαετία. Έτσι. Χαμένη δεκαετία. Η χρεοκοπία. 8-18, μπράβο. 19, ας πούμε. Και ο φίλος της λέει: δεν με άγγιξε η χρεοκοπία. Ναι. Συνεχίζω και κάνω έρωτα. Συμβαίνει όμως ο ίδιος τύπος αυτός που είναι υπαρκτό πρόσωπο. Αγαπητό κατά τα άλλα. Είναι... Όταν έπεσε η δικτατορία, μου λέει: α, η δικτατορία μου έκανε μεγάλο δώρο. Δεν είχα τι να κάνω και έβλεπα διαρκώς σινεμά. Τρεις ταινίες τη βδομάδα. Είναι... Άρα μου έδωσε και ένα κίνητρο η χούντα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο απήχε, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Yeah. Και τώρα στην κρίση, κατά κάποιο τρόπο, ήταν σιωπηλός. Μου έκανε εντύπωση. Η σιωπή του σε τέτοια χρεοκοπία με έβαλε σε υποψία. Mm-hmm. Και πίσω κρύβεται ένας μεγάλος έρωτας. Βέβαια, καμιά φορά και οι σιωπηλές κουβέντες μας δίνουν περισσότερο την τραγική αίσθηση σε μια κρίση, έτσι δεν είναι. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν για γυναίκες, αλλά πίσω από αυτό. Κρύβεται πίσω από τα μικρά τους δράματα, κρύβεται η μεγάλη ιστορία. Έτσι. Ναι, αλλά δεν θα το έγραφα χωρίς τη μεγάλη ιστορία. Και μάλιστα γυναίκες της Μακεδονίας. Μπράβο. Θα ερχόμουν σε αυτό, αλλά μου έδωσε την αίσθηση ότι πίσω από κάθε κρίσιμο γεγονός, γιατί είναι ένα ταξίδι, ένα χρονικό ταξίδι είναι αυτό το βιβλίο. Έτσι. Ναι, ναι. Από τον Πόντο στη Μακεδονία και πάει λέγοντας φτάνει μέχρι το 1989. Αυτό το ταξίδι είναι συγκλονιστικό. Φτάνει μέχρι το... Αλλά πάντα η γυναίκα είναι σημείο κλειδί και για τις αποφάσεις. Ναι, η γυναίκα αυτή που έχω τώρα, η Ρουμελίνα, λέγεται Ρουμελίνα, προσέξτε, τουρκόφωνη, έτσι. Mm-hmm. Τουρκόφωνη Ρωμιά, χριστιανή, και της βγάλαν όνομα. Σε αντίθεση του τουρκόφωνου επιθέτη της, είχε ένα τουρκικό, ας πούμε, την βγάλανε και Ρωμιά δηλαδή, και Ελληνίδα, Ρουμελίνα, Λίνα. Λίνα λεγόταν, ας πούμε, είναι η Ρουμελίνα. Το χωριό της εξισλαμίζεται, δηλαδή συνενετικά. Οι άνθρωποι, παραμένοντας κρυφοί χριστιανοί, αποφασίζουν να εξισλαμιστούν, διότι θα τους έσφαζε το Πάλος Μαν. Κάνανε μια. Γράφτηκαν, ας πούμε, μουσουλμάνοι για να σωθούν. Θα καίγαν, είχαν κάψει τα άλλα χωριά κλπ. Και αυτές οι τρεις γυναίκες που ξεκινάνε, τρεις στην αρχή, δηλαδή η Ρουμελίνα, η Σιμέλα και η Ισιδώρα, λένε: εγώ δεν θα αφήσουν τα παιδιά μας να κάνουν περιτόμη. Και φεύγουν οι μόνο τρεις γυναίκες, η οδύσσιά τους στη Μαύρη Θάλασσα, μέχρι να φτάσουν με το πλοίο του θανάτου που πνίγουν τον Κοντραπατζή. Αληθινή ιστορία αυτή. Μου την έχει περιγράψει, δηλαδή, όχι μόνο ο παππούς, ας πούμε, ο Αλεξάκης, ο Ιωάννης, που είναι ο αξιωματικός που πήγε πρώτος στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που πήγε στη Θεσσαλονίκη. Είναι θείος μου και χωριανός μου από τους έξω ποτάμους οροπεδίου Λασίου. Έχει ιδιαίτερες αναφορές στο Βενιζέλο.
Ναι, γιατί επειδή ακούω τα παιδιά μου λέγανε χθες, ας πούμε, τι θα έλεγες εσύ στα παιδιά που είπανε η δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία. Κάποια παιδιά, τέλος πάντων, τα παρασύρανε, η δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία. Εδώ θα δεις μέσα από τα περιστατικά, έτσι είδα και τη Ρουμελίνα, ας πούμε, έτσι γνώρισα τη Ρουμελίνα. Θα δεις τη στιγμή που η 7η ιεραρχία, τα ανεξάρτητα τάγματα Κριτών, έτσι, εμείς δεν άνοιγαμε στην Ελλάδα ακόμα, δεν είχε ενωθεί ακόμα η Ελλάδα, εθελοντές. Τα ανεξάρτητα τμήματα Κριτών απελευθερώνουν την Κατερίνη, έχω το στιγμιότυπο, τα Γιάννητσα, πώς περνάνε τον Αξιό και ο Βενιζέλος, οριόμενος, δηλαδή η δημοκρατία, ο ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι ακροδεξιά, όχι φασίστες, όχι ο βασιλιάς, ο ελευθέριος Βενιζέλος. Πέφσατε για λίγες ώρες η Θεσσαλονίκη έμεινε ελληνική. Όταν μπήκαν πρώτα η 7η ιεραρχία για τα ανεξάρτητα τμήματα Κριτών στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να ήταν βουλγαρική. Ή θα δεις όταν είναι ο βουλγάρικος στρατός στην Ιγρίτα και φτάνει το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα Κριτών και απελευθερώνει το Άγιον Όρος. Η Μακεδονία είναι ελληνική, διότι υπήρξε μεγαλοφία του ελευθερίου Βενιζέλου να κάνει τις σωστές συμμαχίες και η δύναμη των ελληνικών όπλων σε 4 πολέμους. Με τη δημοκρατία. Και αν ακόμα και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, αδερφέ, εάν ο Βενιζέλος δεν έκανε τη μεγάλη επιλογή να κηρύξει επανάσταση απέναντι στο βασιλιά, να σχηματίσει την κυβέρνηση εθνικής αμήνης στη Θεσσαλονίκη με την Τριανδρία, ελευθέρως Βενιζέλος Κουντουριώτης Δαγκλής, και να τοποθετεί στο πλευρό των δυνάμεων των Αγγλογάλων κλπ. Απέναντι στις κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή τους Αυστροούγγρους, Γερμανούς, Βούλγαρους, Τούρκους κλπ., θα εχάναμε και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και η Θεσσαλονίκη δεν θα ήταν ελληνική. Ναι. Άρα λοιπόν τίποτα δεν ήταν δεδομένο στην ιστορία. Χάρη στη δημοκρατία η Μακεδονία είναι ελληνική. Με αφορμή αυτό το σχέλος της κουβέντας. Για να μην πούμε και τα υπόλοιπα ότι στα χρόνια της κατοχής. Θα πάμε. Μισό λεπτάκι κύριε Ανδρουλάκη. Ναι. Γιατί με αφορμή αυτό. Ναι. Αν θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους μαθητές που τώρα κάνουν καταλήψεις στη Μακεδονία στα σχολεία. Τι θα τους λέγατε? Εντάξει, τώρα, τα παιδιά, εγώ με αγάπη θα τους έλεγα φασίστες, όπως λέω, άλλο ότι πάνε να το εκμεταλλευτούν και οι φασίστες κλπ. Θα τους έλεγα καταρχήν, θα τους έλεγα την ιστορία του βιβλίου. Την ιστορία των γιαγιάδων τους και των παππούδων τους. Διότι τα παιδιά αυτά που διαδηλώνουν σήμερα δεν είναι γηγενείς Μακεδόνες περισσότεροι. Ήρθανε από τη Μικρασία, από τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, από την Καπαδοκία, τουρκόφωνοι Ρωμνοί. Ήρθαν από τον Ανατολικό Πόντο, τουρκόφωνοι Πόντοι, από τον Ανατολικό Έλληνες, τραπεζούντι, Ρωμνοί, Χριστιανοί, Μαυροθαλασσίτες. Αυτοί εξελίνησαν οριστικώς πλέον τη Μακεδονία. Μην ξεχνάτε όταν μπήκε ο παππούς, ας πούμε ο δικός μου, μέσα με το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα Κριτών, το οποίο είχε ταγματάρχη του συμβολικά τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, τον εγγονό του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ερωτευμένο με κριτικιά που ζούσε στα Χανιά. Έτσι, όταν μπήκε μέσα ο παππούς μου ο πρώτος που κάνει τα βήματα στη Θεσσαλονίκη, ήταν κλειστά τα παράθυρα, κλειστές οι πόρτες, φοβόντουσαν οι Εβραίοι, φοβόντουσαν οι Μουσουλμάνοι, φοβόντουσαν οι Έλληνες, δεν βρήκε άνθρωπο να μιλήσει. Δεν σου λέει, υπάρχει Έλληνας αξιωματικός. Πόσο τα χάσε ο κόσμος, δηλαδή Έλληνα αξιωματικό να μπαίνει μέσα, έψαχνε καταλήμματα για να πάει, για να μην τρομάξουν κλπ. Χωρίς του φεκιά, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη μπήκαμε χωρίς του φεκιά, ας πούμε. Από την περιοχή East Benar, πώς λέμε, Μπετσινάρ. Και αφού πρώτα τον πλησίασαν και προσπαθούσαν να ψαρέψουν, ένα όντως είναι. Όταν καταλάβουν την Έλληνες, πετάγαν τα κόκκινα φέσια τους οι Έλληνες, οι Ρωμνοί, στη Θεσσαλονίκη. Στην οποία είμαστε, παιδιά μου, μαθητές, ήμασταν μειοψηφία στη Θεσσαλονίκη. Η πλειοψηφία ήταν εβραϊκή, δεύτερη ήταν η μουσουλμανική, τρίτη η ελληνική. Έχει δοθεί λοιπόν αγώνας πίσω από όλα αυτά. Αγώνας της δημοκρατίας. Η Θράκη δεν θα ήταν ελληνική σήμερα αν είχαν νικήσει οι κεντρικές δυνάμεις. Εάν εμείς ήμασταν ουδέτεροι ή είχαμε ταχθεί με τις κεντρικές δυνάμεις. Εάν είμαστε με τους χαμένους. Όμως σε δύο παγκοσμίους πολέμους είμαστε με τους νικητές. Και γι' αυτό η Μακεδονία και η Θράκη θα έχω μια σκηνή συγκλονιστική. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 17, όταν έχω, ας πούμε, το βίντεο, αν το είδες στο... Το έχω δει, βέβαια. Ο σκηνοθέτης ο Τωμά, ο Γάλλος, μεγάλη προσωπικότητα, που ο παππούς του, ο Τωμά Μπρουζέ, ήταν λοχαγός με τις γαλλικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Και πολέμησαν το δικό μου τον παππού και με τους άλλους, και με τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τους άλλους, Βακά, έχω τα ονόματα κλπ. Πολέμησαν στη μάχη του Σκρά. Αυτός λοιπόν ο Τωμά, ο σύγχρονος σκηνοθέτης, διάσημος Γάλλος κλπ., βρήκε το βίντεο τη στιγμή που η ιεραρχία Κρήτης, το Μάιο του 17,
αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι τιμένοι του πολέμου, είχαν χάσει την Γαλλίπολη από την Τουρκία, πετούν τα καπέλα τους στον αέρα, πυροβολούν. Χάρη στη δυνατότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου να κάνει επιστράτευση και να φέρει τη μεραρχία Κρητών στη Θεσσαλονίκη, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη. Διαφορετικά και το 19, αγαπητέ Τάκη, και το 19 ακόμα και οι σύμμαχοί μας, οι υποκριτές, οι Αγγλογάλοι, εάν δεν είχαμε στρατό εκεί ελληνικό, θα κάνανε τη Θεσσαλονίκη σαν το Χονγκ Κονγκ. Ένα τριεθνικό προτεκτοράτο, ας το πούμε έτσι. Το κατάλαβες. Τίποτα λοιπόν, παιδιά μου, δεν ήταν δεδομένο. Αυτό να το ξέρετε. Και αυτοί που σας λένε σήμερα κάνουν τους υπερπατριώτες, του εθνικόφρονες κλπ. Πολλοί από αυτούς που ακούς με τα ονόματα Τσαού Σαντών, Κισά Μπατζίκ κλπ. Ήταν συνεργάτες των δυνάμεων κατοχής. Η δημοκρατία λοιπόν, παιδιά μας, έσωσε τη Μακεδονία. Η δικτατορία πρόδωσε την Κύπρο. Εάν είστε πατριώτες, θα είστε πάντα με τη δημοκρατία. Ανεξάρτητα από τις διαφορές. Οι συμφωνίες έρχονται πάρα. Έχουν τα κόμματα διαφωνούν. Ήθελα να έρθω σε αυτό με αφορμή πάλι όλα αυτά, γιατί μιλάμε τόση ώρα και μιλάμε για τη Μακεδονία. Μέσα επειδή από τις γυναίκες, δηλαδή, θα δείτε το ένιγμα, θα έλεγα στα παιδιά. Το ερώτημα λοιπόν είναι. Θα τους έλεγα την Οδύσσια, τον παππούδε τους, τον γιαγιάδων τους. Έτσι ελληνοποιήθηκε η Μακεδονία. Φαντάζομαι και το έχετε σκεφτεί και προφανώς και σας έχουν ερωτήσει. Γι' αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο υπάρχει και έχει να κάνει με την ονομασία. Μέσα από αυτή τη ματιά, τι είναι αυτό που λέτε εσείς. Κοιτάξτε, εδώ θέλω ο καθένας να συγκεντρωθεί στο βιβλίο, στις ιστορίες των ανθρώπων. Και ο μόνος καθένας θα αποφασίσει. Εδώ θέλω τον πολιτικό. Δεν είναι, θα μπερδευτούμε πάρα πολύ. Ας πούμε τις συμφωνίες, τι συμβαίνει Τάκη από την ιστορία. Όταν έγινε η συμφωνία της Λοζάνης, πολλοί την θεώρησαν κατάπτυστη. Διότι σου λέει, οριστικά εγκαταλείψαμε το όνειρο της Βορείου Ηπείρου, που στο κάτω-κάτω τη δικαιούμεθα. Έτσι δεν είναι. Και με τα ελληνικά όπλα την είχαμε απελευθερώσει, αλλά οι συμφωνίες έπρεπε να την πάρουν οι Ιταλοί, δηλαδή λόγω των κατανομών κλπ. Ή μήπως δεν υπήρχαν άλλες περιοχές που θα έπρεπε να είναι ελληνικές κλπ. Χάσαμε οριστικό στην Ανατολική Θράκη που ήταν ελληνική, ας πούμε. Τι χάσαμε. Ή οριστικός έσβησε το όνειρο του Πόντου, της δημοκρατίας του Πόντου και της Μικρασίας, ας πούμε. Κι όμως χάρη σε αυτή την συμφωνία της Λοζάνης, επιζήσαμε σαν έθνος, ειρηνικά κατά τα άλλα, κάναμε τα νησιά μας. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, τα κάναμε ελληνικά κατά 99%. Και για σκεφτείτε, για να ξέρει ο κόσμος την ιστορία. Όχι μόνο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν θα ήταν ελληνικά, εάν ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν έκανε αυτές τις μεγάλες επιλογές. Και αν η Ελλάδα δεν έκανε αυτές τις μεγάλες επιλογές σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Αλλά ακόμα και τα Δωδεκάνησα. Σκεφτείτε ότι, που πέρυσι είχαμε την επέτειο της απελευθερώσεως. Σκεφτείτε ότι, Τάκη μου, μέχρι την τελευταία στιγμή και οι Αγγλογάλοι, με μια συμφωνία που είχαν κάνει με τους Τούρκους, και ο Στάλιν έλεγε στους Τούρκους, μπέστε στον πόλεμο. Δεν χρειάζεται να πει, δηλαδή ακολουθούσαν τη γραμμή της ουδετερότητας, φιλογερμανικής ουδετερότητας, έτσι δεν είναι, οι Τούρκοι. Τους λένε, εμείς σας δίνουμε αεροπορική και ναυτική κάλυψη, να καταλάβετε τα Δωδεκάνησα και είναι δικά σας. Δηλαδή, οι περιστάσεις το έφεραν και τα Δωδεκάνησα που είναι ελληνικά να είναι στην Ελλάδα σήμερα, στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, τους έλεγαν πάρτε τα από τους Ιταλούς που είναι με τους Γερμανούς, έτσι και είναι δικά σας. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι τίποτα δεν ήταν δεδομένο σε αυτή τη χώρα. Διάβαζα το βιβλίο, ομολογώ όμως ότι ως άνδρας ένιωσα μια απογοήτευση. Βεβαίως. Και μάλιστα η Λίνα έχει μια αποστροφή που λέει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άντρας με κάποια γενναιότητα και λίγη ποίηση μέσα. Ρωτά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ερωτηματικά το αυτό λέω και εγώ. Δεν υπάρχει. Είναι μια διάψευση. Δεν είναι ο Βενιζέλος που αναφέρεστε, δεν είναι ο Φλωράκης που είναι παρακάτω στο βιβλίο. Ναι. Πρόσεξε. Συμβαίνει και σε αυτή την κρίση και στο δράμα της Ρουμελίνας. Για φανταστείτε μια γυναίκα που έζησε κάνοντας συγκλονιστικά πράγματα. Διότι έρχεται στη Χαλκιδική ανάμεσα στον κόλπο της Κασάνδρας, κοντά στην αρχαία Όλυνθο. Και δημιουργεί ένα πρότυπο αγρόκτημα και ένα μοναδικό γυναικείο οικισμό. Γυναικείο. Καταδιωκόμενοι, αν ήξερες τι καταδίωξη περάσανε από εμάς. Όχι από τους. Ναι, ίσως γι' αυτό που κανείς δεν ξέρει. Ναι, τέλος πάντων, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί γιατί. Τα είδες τα περιστατικά, με τη Μαρίνα, την Παπαδιά, που ξέρει. Παρά το παπά ήταν καλός άνθρωπος. Είδες τα περιστατικά αυτά, τι καταδίωξε, αλλά και τι κάνανε αυτές οι γυναίκες. Αυτή η γυναίκα έζησε όλη τη ζωή περιμένοντας ένα άντρα, ο οποίος απεδείχθη ένα τίποτα, ένα ευτελές υποκείμενο, είδες πως, που κατέληξε, που ήταν κάποτε ο αητός των Ποντιακών Άλπαιων. Δηλαδή η διάψευση από τους άντρες σε αυτό το βιβλίο είναι συγκλονιστική. Έρχομαι στην διαδοχή του 9,
Και φτάνω στο 89. Γιατί με βάση το 9. Καλά, κάνει άλματα. Κάνω, αναγκαστικά το κάνω και λόγω. Εντάξει, είναι μια αστεία σκηνή στο βιβλίο αυτή. Έτσι, δηλαδή, η αλληλουχία του αριθμού 9, έτσι. Εμείς, πρόσεξε να δεις. Πολλοί από τους ήρωες, ας πούμε, ένας εκπληκτικός τύπος, μια και λέμε γιατί η Μακεδονία είναι, ας πούμε, ένα άλλο αστείο. Εδώ η Μακεδονία είναι ελληνική. Είδες λοιπόν αυτό το φοβερό περιστατικό με το Σπύρο, έτσι δεν είναι. Ναι. Ο οποίος είναι συμφοιτητής μου στο Πολυτεχνείο, αληθινό πρόσωπο, πάει στο Κολούμπια, παντρεύεται μια Εβραία, Τσεχοεβραία, που λέγεται μάλιστα κατά τύχη Μαρέβα, είναι από το Τσάσλαβ της Τσεχοσλοβακίας. Το κατά τύχη μου άρεσε. Είναι κατά τύχη. Είναι πραγματικό, αλλά είχα και την άδεια να το βάλω, γιατί είναι ωραία ιστορία στα παιδιά της τότε. Λοιπόν, και αυτός, ας πούμε, κάνει σχέση με μια Ιταλίδα φοιτήτρια, εξωσυζυγική, και είδες ότι ο πεθερός, ο αρχιμαφιόζος, που λέει ή θα την παντρευτείς και θα πας στην Νάπολη να ζήσεις, ή θα σε πετάξω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Ε? Τι πιτσιρίκα ερωτευμένη με, με Έλληνα και με την Ελλάδα, σε ένα περιστατικό που γίνεται αληθινό περιστατικό στην, πώς το λέμε, Νόρα Ρεγκίνα στην Νάπολη, ένα μουσείο με διευθυντή τότε, το Γιάννη τον Κουνέλη. Πάει λοιπόν αυτός ο μιαφιός να κάνει χορηγία και ο Κουνέλης τον δούλευε. Του λέγε παραμύθια να πάρει περισσότερα λεφτά το μουσείο, ας πούμε, μοντέρνας τέχνης κλπ. Και λέει τι καθήκια είναι αυτοί οι Έλληνες διπρόσωποι, υποκριτές κλπ. Και λέει πώς μιλάς έτσι, μπαμπά, οι Έλληνες που είχαν όλη την, από την Κολχίδα, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μικρά Ασία, την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια, την Αλαγή. Ξέρεις ποια είναι η Αλαγή, το Αλγέρι. Το Αλγέρι. Την Νότια Γαλλία, τη Μασσαλία, την Ισπανία, την Νότια. Άρα λοιπόν με λίγη φαντασία θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κολχίδα σήμερα, Βατούμ, Γεωργία είναι ελληνική, έτσι δεν είναι. Και η Αζωφική θάλασσα, τι μας λένε τώρα οι Ουκρανοί. Λοιπόν, θέλω, και επειδή... η Ρώσια την Αζωφική θάλασσα, και η Αζωφική θάλασσα είναι ελληνική, διότι κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο, το εμπορικό. Και, και η Μασσαλία είναι ελληνική, και το Αλγέρι είναι ελληνικό. Αν αρχίσουμε έτσι. Προπαντός η Σικελία, η Σικελική εκστρατεία των Αθηναίων, η Σικελία, η Μεγάλη Ελλάδα, η Νότια Ιταλία, η Νάπολη που λέω, είναι η πιο ελληνική πόλη που υπάρχει στον κόσμο. Πιο ελληνική από την Αθήνα. Δηλαδή τα μνημεία, όταν περπατάς στην Νάπολη, την Ιταλική, από κάτω είναι η παλιά ελληνική πόλη. Ή στη θάλασσα, στον κόλπο της, στο Λούγκα Μάρε που λένε. Λοιπόν, στον κόλπο... μας πιέζει ο χρόνος. Είναι τηλεοπτικός χρόνος και πάντα υπάρχει πίεση. Λοιπόν, αυτός λοιπόν θέλω... και εγώ γεννηθήκαμε το 69. Θέλω... με συγχωρείς, μπήκαμε στο Πολυτεχνείο το 69. Το 69, δηλαδή το 9 παίζει ένα ρόλο στη ζωή μας. Και έτσι. Αυτό είναι το νούμερο πάλι. Και γίνεται το αστείο με το 9. Και έτσι προκύπτει, διότι ο πρωταγωνιστής μου, ο Μάνος, έχει γράψει ένα σενάριο, το έστειλε στον Τζον Κασαβέτη, Έλληνα, σκηνοθέτη της Αμερικής, θα τον θυμάστε έτσι. Μεγάλα έργα και λοιπά. Ο οποίος γεννήθηκε το 29, δηλαδή με τη μεγάλη κρίση του καπιταλισμού, το κρακ, και πέθανε το 1989. Και έτσι προκύπτει το αστείο περί το 89. Και μετά δεν πήγαμε, είναι δηλαδή πήγαμε, μέσα στην, πήγαμε, στη ροή και, του βιβλίου. Πήγαμε και στο 2009. Ναι, ναι. Έτσι, και έχουμε 19. Τι θα έλεγες για το 9 με βάση την αλληλουχία και τι θα μου έλεγες για το 19. Το 9 συμπίπτει με μεγάλες καταστροφές. Δεν είναι όλες οι μεγάλες. Μα γι' αυτό ρωτάω, είχα... το 19 θέλω να μου. Είχα αναλάβει μια μεγάλη δέσμευση απέναντι σε ένα δοκιμίον εκδότη να γράψω το 9. Δηλαδή τα μεγάλα εννιάρια της ιστορίας. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και αυτό που λέμε η Ποντιακή Γενοκτονία είναι το 19. Πρακτικά σημαίνει. Η Μικρασιατική Εκστρατεία το 19. Αυτό λέω για την αλήθεια. Το 1909 είναι η επανάσταση του Γουδιού, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή το 9 παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Το 29 είναι το κράκ. Το 39 είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 49 τελειώνει ο εμφύλιος. Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι περιμένετε και το 19 για να ξεκινήσετε να γράψετε. Να δείτε τι θα γίνει για να. Πάντα έγραφα. Έχω γράψει πολλά βιβλία, όπως ξέρετε, στα οικονομικά. Ηγεσία εν μέσω αβεβαιότητας και μεγάλης κρίσης. Έγραψα πολλά βιβλία όλη την προηγούμενη τη δεκαετία, δηλαδή από το 2000 έως το 2008. Έτσι δεν είναι. Το 19, κοίταξε να δεις. Γιατί βιάζεσαι, ας πούμε, δεν βαρέθηκα να κάνω τον προφήτη επί Ματέο, ας πούμε. Μπορώ να σου πω ότι η ιδιωρητικότητά μου υπήρξε άγωνη. Δηλαδή, αγαπητέ κύριε Αδουλάκη, ναι. Έχουμε κουβεντιάσει περίπου 20-25 λεπτά, δεν ξέρω αν το πήρατε. Και δεν έχουμε πει τίποτα, το κατάλαβε. Δεν έχουμε πει τίποτα. Ναι, αυτό είναι η τέχνη τίποτα. Στον λόγο. Και αυτό είναι, να ναι. Λες χωρίς να λες τίποτα. Και αυτό να αφήνεις τον άλλο να τα ανακαλύψει μόνος του. Αυτό, δεν είναι. Ακριβώς εκεί ήθελα να πω. Νύχτα με πέντε φεγγάρια. Θέλω να κάνω δύο προσωπικές ερωτήσεις. Ναι. Πληροφορίες μου λένε ότι σας πλησίασαν για να ξαναεμπλακείτε στην πολιτική. Ισχύει. Όχι. Μα δεν ισχύει. Εγώ έχω κάνει ορισμένες επιλογές. Που τις βλέπεις. Πάντα είμαι. Αυτό δεν είναι πολιτικά αυτά που λέμε τώρα. Βεβαίως είναι, αλλά άλλο αυτή... έχω κρίνει ότι μπορεί κανείς να προσφέρει περισσότερο από μια άλλη θέση. Πηγαίνοντας στα βαθύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή με ρώταγες πριν και είπες για το Φλωράκι, ας πούμε, κοίταξε πώς η μνήμη. Εγώ μνημονεύω πάντα τα πρόσωπα. Ποτέ δεν έχω μιλήσει, για παράδειγμα, πώς εγώ διαγράφει από την αριστερά και γιατί.
κομμουνιστή αριστερά. Πότε. Κι όμως είδες ότι σε όλα μου τα βιβλία θα μνημονεύσω το Φλωράκι περισσότερο από άλλους, από κανένα άλλο. Νομίζω ότι παιδί του ήσουν. Δεν είμαι καθόλου παιδί. Εγώ του έλεγα είσαι γιος μου. Καμιά φορά τον πείραζα ή του χάρη είσαι γιος μου. Διότι εγώ όταν συναντήθηκα με τον Φλωράκι με την πτώση της δικτατορίας, έτσι, ήμουν πια ολοκληρωμένος. Είχαμε κάνει το Πολυτεχνείο, είχα διαβάσει τα πάντα, ήμουν πολύ ολοκληρωμένος. Τον πείραζα, διότι ο Χαριλός έλειπε πολλά χρόνια, είχε κάνει 18 χρόνια φυλακή. Μετά πήγε έξω. Δεν είχε τριφτεί με την ελληνική πραγματικότητα από τη νεότητά του όταν ήταν υπάλληλος στα τρία ΤΑΦ. Στο βουνό ήταν 5-6 χρόνια. Τι είπα, 6 μόνο. Από το 40 έως το 49-50 ήταν στο βουνό, ας πούμε. Μετά έκανε 18 χρόνια φυλακή, μετά εξορία, μετά έξω. Είσαι γιος μου, του έλεγα, γέλαγε. Λοιπόν, έχω τη συγκλονιστική σκηνή. Γιατί τον αναφέρω. Διότι έχω ένα συγκλονιστικό περιστατικό που με οδηγεί στο να γνωρίσω ένα άλλο μέλος της οικογένειας της Ρουμελίνας. Δηλαδή τα εγγόνια του αδερφού της που είναι στο Βατούμ και έρχεται, ας πούμε, τελικά και μένει στην περιοχή της Φλόρινας, όπου, ξέρω εγώ, Τουρπόντι παντρεύονται Σλαβομακεδόνες Έλληνες. Μετά μπαίνουν με το Αντάρτη. Θέλω να το πούμε. Θέλω να το διαβάσουν. Α, το διαβάσετε. Θέλω να το διαβάσουν. Είναι μια συγκλονιστική που είναι ένα ταξίδι που κάναμε. Κατά λάθος, λίγο προβοκατόρικα, στα Σκόπια με το Χαρίλο, το οποίο δεν είχε βγει ποτέ στη δημοσιότητα. Εποχής τώρα Ένωσης Ιουγκοσλάβων Κομμουνιστών. Θέλω να το κλείσω και δεν μπορώ να το κλείσω. Να, πέστε μου, δύο λέξεις τώρα για αυτό το ταξίδι και τελειώνουμε. Για αυτό το ταξίδι. Δύο λέξεις. Είμαστε στο αεροπλάνο με τον Χαρίλαο. Σε ένα εφταθέσιο αεροπλάνο Z του Προέδρου Τίτο. Τότε τα έφτιαξε το ΚΚΕ με την Ένωση Ιουγκοσλάβων Κομμουνιστών. Ο Χαρίλος και εγώ φοβόμαστε. Μπαίνω, έβγανε την πίπα του. 7 άτομα, ένα μικρό σαν ταξί. Μικρότερο από ταξί αεροπλανάκι. Ο Βίδα. Και ξαφνικά, εν μέσω καλοκαιρίας, μας λέει ο πιλότος, δεν μπορούμε να προσγειωθούμε στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, θα προσγειωθούμε στα Σκόπια. Και λέει ο Χαρίλος, όχι, θα μας πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω καύσιμα. Λέει ο Χαρίλος, τους πούς δεν βάζουν μυαλό με τίποτα, γιατί μας πίεζαν, όταν κάναμε την επαναπροσέγγιση, ας το πούμε έτσι, να πάμε στα Σκόπια, όπου είναι οι παλιοί αντάρτες του Χαρίλαου, η παλιά μεραρχία, οι κοπέλες, να δεις τις γυναίκες. Η ωραιότερη γυναίκα που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι η θεά Άρτεμις που έλεγα του Χαρίλαου στη μεραρχία του. Αυτή του έδωσε τις τρεις φωτογραφίες που θα δείτε του Χαρίλαου με τα κορίτσια της μεραρχίας του. Θα δεις την πιο όμορφη που κοιτάζει πάντα το Χαρίλαου. Είμαι πλατωνικός έρωτας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εκεί λοιπόν γνώρισα την γιαγιά της Εύας, της εξωτικής γυναίκας του βιβλίου μου, τη γιαγιά της. Και χάρη στο χαρτί που δώσαμε εμείς στο Μιχάλη Παπακοσταντίνου και στο Γιάννη Χαραλαμπόπουλο. Μιχάλη Παπακοσταντίνου της Νέας Δημοκρατίας και στο Γιάννη Χαραλαμπόπουλο του Πασόκ τότε. Ναι, ήρθαν αυτοί στην Ελλάδα διότι τους είχαν βάλει σλαβομακεδονικοί και δεν μπορούσαν να πάρουν ηθαγένεια. Δεν ξέρω, κατάλαβες. Και ήρθαν οι άνθρωποι και ευδοκίμησαν, έκαναν σπουδαία πράγματα. Όχι όμως στη Φλόρινα που υπήρχε ακόμα η ανάλυση του εγχειλίου πολέμου. Αλλά στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα σε αυτό το βιβλίο, εγώ αυτό που έτσι λοιπόν λέω στους γονείς των παιδιών, στους δασκάλους των παιδιών. Η Μακεδονία είναι ελληνική όχι μόνο χάρη στο Βενιζέλο και τα όπλα που είπα, αλλά στους δασκάλους, στα ελληνικά γράμματα, στα ελληνικά σχολεία. Δεν κλείνουμε σχολεία ποτέ. Εμείς μία φορά στη ζωή μας τα κλείσαμε, αλλά ήταν μεγάλη στιγμή. Το κάναμε μία φορά στο Πολυτεχνείο. Δεν δικαιούται μέσω δημοκρατίας να κλείνουμε ιδρύματα και σχολεία κλπ. Το κάναμε στη μεγάλη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι φάρσα. Τα υπόλοιπα ο κόσμος θα τα βρει εδώ, σε αυτό το βιβλίο, το δείχνω κι εγώ. Η ευχή είναι να είναι καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο. Αγαπημένη Μίμη. Να αγαπούμε τις γυναίκες ακόμα αν και αυτές και εμείς υπαγόμαστε στη διαλεκτική της απιστίας. Διπλή χαρά. Στη διαλεκτική της προδοσίας. Διότι όλες αυτές οι ιστορίες, αγαπητέ μου Τάκη, συγχρονίζονται σε ένα κέριο ερώτημα. Μπορεί να είναι μάτι μια ζωή φιλτραρισμένη από τόσες διαψεύσεις, ματιωμένες ελπίδες και προδοσίες? Το κρίσιμο ερώτημα. Με αυτό το ερώτημα κλείνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μου δώσατε διπλή χαρά. Η μία είναι για την παρουσία σας, η άλλη είναι το κλείσιμο. Γιατί στο κλείσιμο χρησιμοποιήσατε την κόρη μου που τη λένε Άρτεμι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη Μίνα. Είναι πλατωνικός έρωτας του Χαρίλα. Δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο πραγματικά και αυτό το βιβλίο. Και δίνε μας. Για το 19 δεν σου είπα τίποτα. Κράτα το για άλλη. Πάω την άλλη φορά το 19 και πάει λέγοντας. Κύριε Δουλάκη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ. Στη συνέχεια έχουμε να δούμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πήραμε το πρώτο βραβείο σε όλο τον κόσμο για το σποτ που φτιάξαμε για τη διαφήμιση της χώρας μας. Και στη συνέχεια, φυσικά εννοείται, 1 Δεκέμβρη σήμερα, κουβέντα για το H. Ερχόμαστε.